με τι κριτήρια το λες αυτό, Μαρία. Τι να πούμε, γιατί... τις αλήθειες να πούμε στον κόσμο. Ναι, αλήθεια δεν είναι μόνο είναι, να φυτέψει. Δεν είναι το... μόνο να φυτέψει, είναι και να πιούμε νερό. Ναι, σωστά. Το νερό μα, είναι ζωή, δεν... είναι δημόσιο αγαθό. Αν δεν έχουμε να πιούμε και μπαίνει στο τέτοιο να φυτέψουμε, να ποτίσουμε, να πιούμε, το να πιούμε είναι το πρώτο, έτσι κι αλλιώς ιεραρχημένο. Ναι, ακριβώς. Ναι, οι γεωτρήσεις που έχουν παραχωρηθεί στον ΤΟΕΦ θα τις πάρει ο Δήμος και να πιούμε νερό, έτσι. Κοίταξε να δεις, Μαρία, όταν έχεις γεωτρήσεις, και το είπα και στην τοποθέτησή μου χτες, και δεν είναι η πρώτη φορά, που, γιατί ιδιαίτερα εμείς έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το τομέα, και τώρα και με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Όταν έχεις, ας πούμε, γεωτρήσεις από τα νερά που είναι από τους μύθους, όταν έχεις λοιπόν γεωτρήσεις με καλό νερό, με άριστης ποιότητας νερό, και το ρίχνεις στο φράγμα, και την ίδια στιγμή ρίχνεις μέσα στο υδραγωγείο μαλάβρα και φράγμα, ας πούμε, για να πιει ο κόσμος. Είναι ένα ζήτημα, και εγώ δηλαδή η ένσταση που έβαλα χτες ήταν πάνω σε αυτό. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ πήγαν να μας παρουσιάσουν και μια κατάσταση ότι είναι όλα καλά και όλα ωραία, ας πούμε. Ότι γίνεται καλή διαχείριση του νερού κλπ. Λοιπόν, αποδεδειγμένα η περιοχή μας και από τον ορεινό όγκο του δίχτυ και από τον ορεινό όγκο της Θρυφτής έχουμε νερά, δεν είναι ότι δεν έχουμε νερά, και καλά νερά, τα οποία όμως μέχρι τώρα έχουν γίνει τραγικά, τραγικά λάθη, δηλαδή τι να πω, εγκληματικά λάθη. Δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά, γιατί το έργο της Μαλάβρας ήταν ένα τεράστιο έργο που μπορούσε να εμπλουτίσει αυτά τα νερά όσον αφορούσε την άρδευση. Έγινε όμως μια, τι να πω, δηλαδή από το 1993, υπάρχουν επιστημονικές έρευνες, υπάρχουν πορίσματα κλπ. Που τα λένε όλα αυτά που λέω. Δεν τα λέω εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε γεωλόγος, εντάξει, ούτε και τεχνικός από εκεί και πέρα. Αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να στέλνεις το νερό των μύθων να ποτίζει μια περιοχή και να βάζεις τη μαλάβρα στο υδραγωγείο για να πίνει ο κόσμος. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να έχεις μελέτες από το 1993, από το 2001, από το 2007, να έχεις μελέτες στα συρτάρια, να μην τις προωθείς. Δηλαδή, αν είχαν προωθηθεί οι μελέτες, παραδείγματος χάρη, αναφέρθηκε χτες ο κύριος Κορνάρος, αλλά με το να αναφερόμαστε κάθε φορά που αισθανόμαστε απαξιωμένος σε εισαγωγικά και να κάνουμε κριτική στους άλλους, δεν μπορούμε να... Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος επί δεκαετία, να μην πω και παραπάνω χρόνια, είναι σε αρμόδιες θέσεις που έχουν σχέση με το νερό, να κάνει σήμερα κριτική και να λέει ότι αν ήμουν πρόεδρος του ΤΟΕΦ θα έκανα αυτό? Και την ίδια στιγμή που υπάρχουν δηλαδή διαχρονικά τεράστιες ευθύνες. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα της Ιεράπετρας αν είχαν προωθηθεί αυτές οι συγκεκριμένες μελέτες. Δηλαδή η μελέτη τότε που είχε ανατεθεί στο γραφείο του κυρίου Παυλάκη και που είχε κάνει και μελέτη ο κύριος Μανουσάκης κλπ. Έχουμε αναφερθεί και παλιότερα, ας πούμε. Όλες αυτές οι μελέτες, οι οποίες για ποιο λόγο δεν μας είπαν ποτέ, δεν προχώρησαν, δεν χρηματοδοτήθηκε, ας πούμε, όταν το Υπουργείο έδινε 3 εκατομμύρια και εμείς βγάλαμε μια μελέτη 4,5 εκατομμύρια και για ποιο λόγο δεν χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα έργα, γιατί δεν έγιναν, θα είχε λυθεί το πρόβλημα της Ιεράπετρας. Και ερχόμαστε σήμερα και αντί να κάτσουμε κάτω και να βάλω, δηλαδή η Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί εδώ είναι και ένα ζήτημα ότι κάθε φορά ξεσωμαρίζουν οι υπεύθυνοι. Ερχόμαστε και αντί να δούμε τι θα κάνουμε με τη σοβαρότητα που αρμόζει στο θέμα, ούτως ώστε και ποιοτικό νερό να πίνουμε και νερό να υπάρχει να αρδεύονται οι καλλιέργειες, ερχόμαστε και οριοποιούμε μια κατάσταση και αποθέτουμε την ευθύνη σε μια επιτροπή, δεν ξέρω πώς θα την πούμε, σε μια επιτροπή ειδική, στην οποία μάλιστα στην αρχική πρόταση που υπόθηκε δεν υπήρχε καν κανένας, ούτε αντιδήμαρχος ούτε από τη Δημοτική Αρχή. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Σε ποιον αφήνουμε αυτή την ευθύνη? Επικεφαλής λοιπόν των παρατάξεων κλπ. Συγγνώμη, εγώ θα δώσω άλοθη συμμετέχοντας σε μια επιτροπή και να γίνουν πράγματα στα οποία βγάζεις απ' έξω τις τοπικές κοινότητες, βγάζεις απ' έξω ελεουργικούς συνεταιρισμούς. Δηλαδή πώς εκφράζονται,
πάρε την άποψη του κόσμου αυτού, πάρε τις προτάσεις τους. Εντάξει, έχεις... Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό. Ωραία, για Μαρία αυτό μου, το για να το κάνουμε λίγο πιο... Παρούσα ήσουν λοιπόν, να τα είδες, ναι. Να κλείνουμε μικρόφωνα, ωραία. Να μην αφήνουμε να ακουστούν πράγματα. Δε, τι πράγματα είναι αυτά. Δώσε μας την άποψή σου, δηλαδή εμείς ψάχνουμε τώρα λύσεις πέρα από το ότι... υπάρχουν προτάσεις και νομίζω ότι όσο όποιος έχει ασχοληθεί λίγο-λίγο μπορεί να καταλάβει και από το σπίτι του, βρε παιδί μου. Πρώτα δεν οικοκυρεύεις το σπίτι σου, τακτοποιείς το σπίτι σου αυτό και μετά πας και ψωνίζεις ή κάνεις κάτι άλλο ή αυτό. Δεν ξέρω λοιπόν, τον παραλληλισμό όπως τον λέμε. Ναι, πάμε παρακάτω. Ωραία, ναι, δεν τον κατάλαβα τον παραλληλισμό. Πάμε παρακάτω. Γιατί να ψωνίσουμε τώρα. Λέμε τώρα, άμα έχεις λεφτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ή διεκδικείς να πάρεις παραπάνω μισθό. Λοιπόν, Μαρία μου, άλλο τέτοιο μην αλλάζουμε συζήτηση. Η δική σας η πρόταση, ποια μπορεί να είναι με όλα αυτά που έχετε ακούσει? Ακούσα από τον κύριο Κυφωνίδη, ο οποίος ήταν εκεί χθες και έδωσε μια πολύ ωραία πρόταση, η οποία βέβαια δεν ανακάλυψε ο άνθρωπος στην Αμερική. Είπε όχι, αυτό βέβαια, που γίνεται όχι, χρόνια και που είχαμε προηγούμενων δημοτικών αρχών είχε ακουστεί και αυτό, δεν δρομολογήθηκε αυτό, για το βιολογικό. Γίνεται, ναι, αυτό, Μαρία, γίνεται σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλούς δήμους και σε ιδιωτικούς χώρους, ας πούμε, που υπάρχουν βιολογικούς καθαρισμούς, δηλαδή σε ένα βαθμό και για κάποιες καλλιέργειες το νερό των βιολογικών καθαρισμών, των βιολογικών, από τη στιγμή που θα υποστούν τρίτου βαθμού επεξεργασία και λοιπά, όπως το λένε οι επιστήμονες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι καταλληλότερο από το υφάλμηρο, να θα λέγαμε, για ορισμένες καλλιέργειες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, και να μην πηγαίνει στη θάλασσα. Ναι, έκανε μια πρόταση ο κύριος Συφωνίδης, πολύ συγκεκριμένη, και θα μπορούσε να περπατήσει. Θα μπορούσε να περπατήσει. Δηλαδή, εδώ τόσα χρόνια πελαγοδρομούσαμε μεταξύ να γίνει, να πάρουμε το θαλασσινό νερό, να το ξαλμυρίσουμε, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, και τελικά δεν κάναμε τα πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, καθαρίστηκε. Μαρία, κοίταξε να δεις κάτι. Όπως είπα και προηγούμενα, το νερό της Μαλάβρας έλυσε αρκετά προβλήματα όταν αναμειγνύεται σωστά και όσον αφορά και την άρδευση και την ίδρευση. Λοιπόν, εγώ το ερώτημα που έβαλα χτες και που τελικά αντί να μου απαντήσουν μου βάλαν τις φωνές και μου είπαν ότι τρομοκρατώ και μου κλείσαν και το μικρόφωνο όταν έφτασα στο σημείο να μιλάω για τον καθαρισμό της Δεξαμενής. Λοιπόν, είναι το εξής. Οι άδειες που δόθηκαν τότε για την ανάμειξη του νερού ήταν συγκεκριμένες. Το 5:1 του καλού νερού για να πίνουμε ελέγχεται, και πώς ελέγχεται? Δηλαδή, είναι δεν αυτό μπορούμε... που λέμε μια λέξη νοικοκύρεμα, έτσι. Αυτό είναι λέμε. Αυτό που λέμε, Μαρία, πάνω απ' όλα προστασία της δημόσιας υγείας. Διότι όταν σκεφτείς αυτή τη στιγμή ότι καθαρίσαν οι Δεξαμενοί, πέρσι το είχαμε τραβήξει και για βίντεο. Για την ίδρευση για της τη Δεξαμενή, ναι, για τη Δεξαμενή που υπάρχει στη Βαϊνιά, εκεί σε μια ταβέρνα από πάνω που ήταν μια ανοιχτή Δεξαμενή. Πέρσι είχαμε τραβήξει βίντεο, το είχαμε ξαναβάλει ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας είπαν τρομοκράτες και μας είπαν συκοφάντες και δεν ξέρω και... Η οποία ήταν μια ανοιχτή Δεξαμενή, η οποία είχε μουσκλια και πολυτρίχια και ό,τι άλλα μπορείς να φανταστείς μέσα. Λοιπόν, επιτέλους καθαρίστηκε πριν από ένα μήνα. Και τι βγήκε από εκεί? Εκεί πέφτει το νερό από τη Μαλάβρα, ξέρεις, από το αυτό. Λοιπόν, με τον καθαρισμό της Δεξαμενής είδαμε ότι έχει χαλάσει η στεγανοποίηση της Δεξαμενής. Λοιπόν, που σημαίνει ότι και νερό χανότανε, και είναι και αυτό μια αιτία της λειψιδρίας από εκεί και πέρα, αλλά φαντάσου και τι ζημιά κάνει αυτό το νερό. Πόσο μάλλον όταν πέφτει στο υδραγωγείο που πίνουμε νερό. Και δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή, να παρουσιάζουμε μια εικόνα ότι το νερό που πίνουμε είναι καλό και ότι υπάρχουν οι αναλύσεις, ελάτε να τις δείτε. Αυτά μπορεί να τα λένε έτσι στον κόσμο, που ο κόσμος όλος δεν έχει ψάξει να δει. Γιατί όταν κάνεις μια ανάλυση νερού, εξαρτάται και από πού παίρνεις το νερό και τι ώρα το παίρνεις. Οτιδήποτε μπορούν να παρουσιάσουν σε μια ανάλυση.
σε μια ανάλυση νερού. Δεν μιλάμε λοιπόν, είναι, για αποδεδειγμένο, είναι αποδεδειγμένο ότι το νερό που τρέχει, που έρχεται από τη Δεξαμενή, φέροντας όλα τα υλικά και τις ουσίες που έχει εκεί πέρα, απλά υπάρχει ένα σύστημα διοίκησης, δεν διυλίζεται το νερό. Όταν έγινε όλο αυτό το έργο, έγινε εννοείται για να, με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε διυλιστήριο. Δεν υπάρχει διυλιστήριο. Αυτό είναι κοινή αποδοχή και υπόθηκε και από τον ίδιο το Δήμαρχο πέρσι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ο κύριος Κορνάρος μας λέει τη μισή αλήθεια. Και αυτή, δηλαδή, είναι φοβερό, δηλαδή είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Μισό λεπτό τώρα. Είναι τραγική η κατάσταση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ένα λοιπόν είναι. Το ένα είναι Μαρία το εξής. Το ένα είναι Μαρία το εξής. Ότι υπάρχουν νερά τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Χάνονται νερά που πάνε στη θάλασσα ακόμα και τώρα. Εντάξει. Και δεν ούτε οι καλλιέργειες καλύπτονται, αλλά και δεν πίνουμε καλό νερό. Δηλαδή όλα αυτά. Γιατί αν δεν αποδώσεις ευθύνες, θα μου πεις τώρα ότι κάθεσαι και λες για τα παλιά, αν δεν αποδοθούν όμως ευθύνες, θα ξαναγίνουν τα ίδια και θα συνεχίζουν μονίμως να ξαναγίνονται τα ίδια. Συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι, μου το πήγες τώρα στο νερό, το πόσιμο. Αυτό που πρέπει να βρούμε είναι να βρούμε νερό, έτσι, και για ίδρευση και για άρδευση. Νομίζω ότι τώρα προέχει... η άρδευση, διότι εννοείται ότι είναι το πρώτο θέμα, διότι να πούμε το νερό που πίνουμε το αγοράζουμε, ναι, έχεις δίκιο, και πάμε παρακάτω. Η ίδρευση λοιπόν, να έχουμε νερό στις βρύσες μας να τρέχει, να το πω έτσι αλλιώς. Αυτό νομίζω αν μπει στη διαδικασία και όμοι γέννητο που έρχεται, δυστυχώς, δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια να το δούμε, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, τώρα αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μα έπρεπε πρόβλημα να φτάσουμε σε αυτό. Έπρεπε να φτάσουμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Το θέμα λοιπόν είναι και να μην ότι, έχουμε να... Μαρία μου, όταν, αν έρθει μια τέτοια ώρα που να επιλέξεις, εννοείται ότι πρώτα θα πιούμε και μετά ποτίσουμε. Εννοείται αυτό, εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Άρα, για την, έτσι όπως τα άκουσες από επιστήμονες, από όλες αυτές τις εκπομπές που τις έχουμε αναγάγει σε πρώτο θέμα και δεν κάνουμε άλλη δουλειά όλη μέρα, κάθε μέρα με το, για το νερό. Πώς θα ιεραρχίσεις, τι πρέπει να κάνει, δηλαδή δύο άμεσα και ναι, μακροπρόθεσμα, από τους δύο γεολόγους, τι κατάλαβες από τους δύο, αυτό. Από τους δύο γεωλόγους που μίλησαν εκεί πέρα, ειδικά για την περιοχή, είπαν και το εξής, ότι μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις σε πολύ μικρή απόσταση από τη θάλασσα, αλλά σε απόσταση ασφαλείας όμως, ώστε το νερό δηλαδή να μην είναι αλμυρό, κατάλαβες. Αυτό το έχουμε βγάλει ως είδηση πριν μια-δύο εβδομάδες, παρακάτω. Ναι, δηλαδή... αυτό ας πούμε υπόθηκε από εκεί. Εγώ βέβαια έβαλα και την εξής πρόταση, στηριζόμενη και σε αυτά που είχα υπόψη μου, που είχα τη γνώση, δηλαδή ερχόμενη σε επαφή και με ανθρώπους από τα εργαστήρια, από πανεπιστημιακά εργαστήρια που έχουν κάνει έρευνες εδώ στην περιοχή όσον αφορά τα νερά και όλα αυτά τα οποία είπα στην πρωτολογία μου. Ακριβώς τα ίδια πράγματα επιβεβαίωσαν και οι γεωλόγοι που ήταν εδώ όσον αφορά δηλαδή τον ορεινό όγκο δείχτης και θρυπτής. Επίσης ο κύριος Παπαδοπετράκης μίλησε και είπε ότι υπάρχει τρεχούμενο νερό και εσύ κατοχωρήτησα είσαι. Ωραία, και εγώ επειδή έκανα στην κοινότητα του κάτω χωριού, ναι, όντως και στη Λάπα θα ακούσαμε και από περιοχές που δεν γνωρίζουμε. Όντως οι πηγές της θρυπτής, οι περισσότερες από αυτές έχουν λοφά. Το οποίο είναι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο στη μεταφορά του, θέλει καθαρισμούς και λοιπά. Αυτό το θυμάμαι, το είχαμε αντιμετωπίσει και όταν ήμουν στην κοινότητα του κάτω χωριού. Και ο Παπαδοπετράκης χθες λοιπόν μας είπε εκεί πέρα ότι έχει κάνει έρευνες και ότι υπάρχουν τέσσερις πηγές οι οποίες το νερό μπορεί να μεταφερθεί. Ένα αυτό. Το τρεχούμενο νερό πού από, πάει, από το Λάπαθο. Ναι, πού νερό, πού να πάει το νερό. Μπορεί να γίνουν εννοείται τα απαραίτητα έργα που να κατεβάσουμε το νερό και για ίδρυυση και για άρδευση αρκετά μεγάλης περιοχής ακόμη και να πέσει. Έκανε συγκεκριμένες προτάσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, είπαν ας πούμε για το Λάπαθο και μιλήσανε για το 2001 ότι πήγανε εκεί. Και ειλικρινά δηλαδή είναι απαράδεκτο να λέει ο ίδιος ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος τόσων χρόνων, ότι το 2001 πήγε με τον τότε πρόεδρο του το ΕΒΕ εκεί και τάδανε τα νερά και δεν τα κάναν τίποτα. Και εγώ έβαλα βέβαια και μία άλλη πρόταση, Μαρία, αν παρακολούθησες,
ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία με τους όμορους δήμους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα νερά. Γιατί το νεράκι πάει όπου θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να είναι στην περιοχή τη δικιά μας, αλλά όπως υπόθηκε και από, και από τους γεωλόγους εκεί που ήταν, παραδείγματος χάρη ανοίγουν γεωτρήσεις από την νότια πλευρά του όγκου της θρυπτής και δεν βγάζουν νερό και ανοίγουν από τη βόρεια και είναι και ας πούμε αναβλύζει το νερό. Γιατί το νεράκι πάει όπου θέλει. Σημασία έχει όταν κάνεις μια παρέμβαση στη φύση, εντάξει, δεν την κάνεις για να χαλάσεις τη φυσική κατάσταση, την κάνεις για να αξιοποιήσεις αυτό το αγαθό που υπάρχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση το νερό. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία με τους όμορους δήμους, γιατί να βρούμε τρόπους να συνεργαστούν να πρώτα οι ΤΟΕΒ μεταξύ τους, Μαρία μου, και πάμε και στους όμορους αυτά τα νερά. Εδώ δηλαδή χτες γινόταν η καταγγελία της καταγγελίας, ότι ο ΤΟΕΒ δεν έκανε καλή διαχείριση, από τον ΤΟΕΒ ότι δεν βοηθεί. Δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Mm. Και εδώ έχει ευθύνη ο Δήμος και όλες οι δημοτικές αρχές που περάσανε. Δεν μπορούμε να ξεσωμαρίζουμε την ευθύνη μας. Να. Η κύρια ευθύνη είναι εκεί. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου να κάνει ένα έργο. Mm-hmm. Μπορεί να, αλλά στην αρμοδιότητά του όμως είναι να πάρουμε μια απόφαση και με αυτή την απόφαση να πιέσουμε παραπάνω και να γίνουν αυτά τα έργα. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έγινε. Δηλαδή άλλαζε η δημοτική αρχή, καταργούσανε μελέτες και κάνανε καινούργιες, οι οποίες ερχόταν η επόμενη να τις ξανακαταργήσει. Δηλαδή αυτό το γαϊτανάκι πεζότανε. Και τώρα ερχόμαστε στο και πέντε να πούμε ότι εμείς που λέμε κάποιες αλήθειες τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι, αυτό το λένε ξεκάθαρα πια, το είπε και ο πρόεδρος του ΕΒ, το λένε όλοι ξεκάθαρα πλέον. Εδώ, έτσι, Μαρία, ότι η άρδευση έχει πρόβλημα. Μπράβο. Και το θέμα, και το θέμα του πώς να φυτέψετε. Δεν είναι καλό να ακούγονται αλήθειες στον κόσμο, έτσι. Πράγμα δεν έχεις κάτι. Μαρία, υπάρχει κάτι άλλο. Mm. Υπάρχει κάτι άλλο. Το νερό. Ήδη το έχουν δρομολογήσει. Ήδη έχουν μπει επιχειρηματίες μπροστά. Mm. Και υπάρχει πολύ και σύντομα σενάριο, θα το δούμε ακούσει, ναι. Αυτό, Μαρία. Μαρία, σε παρακαλώ. Σενάριο. Εκεί το πάνε. Να. Εκεί το πάνε. Και όλοι όσοι δεν παίρνουν τις σωστές αποφάσεις τώρα και δεν τα λένε αυτά τα πράγματα να τα ξεσκεπάσουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο που θα υπάρχει για τη διαχείριση του νερού, γιατί είπαμε νερό υπάρχει. Λοιπόν, θα το δούμε πολύ σύντομα, δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλές συσκέψεις και συσκέψεις των συσκέψεων με επιστημονικούς παράγοντες, με εργαστήρια πανεπιστημιακά, για το πώς θα γίνει η ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και την παραγωγή ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο, Μαρία, το ότι ήδη έχουν αρχίσει πάλι και δραστηριοποιούνται και από εδώ και πολιτικά πρόσωπα της περιοχής μας και επιχειρηματίες της περιοχής μας. Και μιλάμε για το υβριδικό πάρκο που προσπαθούν να κάνουν εκεί στην Επισκοπή, εκεί κλπ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι τυχαίο και θα δούμε, να ξεφυτρώνουν καινούρια και θα ξαναξεφυτρώσουν κι άλλα και με αποτέλεσμα να περάσει το νερό και η διαχείρισή του σε ιδιωτικά χέρια. Όλες αυτές οι δυσκολίες που βάζουν μονίμως για το πώς να λειτουργήσει η τοπική διοίκηση, το πώς ας πούμε τα τοπικά συμβούλια ή ο Δήμος μπορεί να κάνει κάποια έργα, όλη αυτή η κολυσιεργία εκεί οδηγεί. Και αυτό είναι το ρεζουμέ και πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε, να παρέμβουμε τώρα έγκαιρα και δυναμικά. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ούτως ώστε το νερό που είναι χρυσάφι, να είναι αγαθό δημόσιο. Άλιστα. Και έτσι πρέπει να είναι και όχι να είναι χρυσάφι για τις τσέπες μόνο των κτίριων ας πούμε που παρεμβαίνουν σε αυτό. Και έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα το Αποσελέμι, το οποίο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, που χειροκροτούσαν από την περιφέρεια μέχρι τον τελευταίο που θα κάνανε, που δεν θα κάνανε. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνουν φράγματα. Το ότι παντού, όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα, και αυτό υπόθηκε χτες και από δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και από γεωλόγους κλπ. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνουν φράγματα, ότι κάνουν έργα τέτοια για το νερό και την ίδια στιγμή δεν κάνουν δίκτυα για να το διοχετεύσουν και να το αξιοποιήσουν. Είναι τυχαίο αυτό. Αυτό ακριβώς είναι ότι δρομολογούν την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Να το πάρουμε χαμπάρι.
Και όσοι δεν το καταλαβαίνουμε ή όσοι δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, παίζουμε το παιχνίδι τους. Είναι βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που αποβλέπουν για κέρδη σε βάρος, γιατί σε βάρος πιανού θα είναι αυτή η ανάπτυξη και σε όφελος πιανού θα είναι αυτή η ανάπτυξη και με τι κόστος θα το πληρώσει αυτός ο κόσμος. Άστε. Και με λειψιδρίες θα το πληρώσει και με χρυσάφι που θα πληρώνει το νερό και θα το λέμε νεράκι. Άστε. Ύψωσα λοιπόν, τον τόνο της φωνής όχι, αλλά μου και δεν σ' άφησα να μου πεις και τίποτα, να μου κάνεις αν ήθελες και κάποια άλλη ερώτηση δηλαδή. Αυτό η τοποθέτησή σου αυτή, μάλλον την έχω ακούσει και από κυκλοφορείο σενάριο, έτσι, ότι ναι, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για να αποτρέψουμε ακριβώς, αυτά. Ακριβώς, εμείς τι κάνουμε, με το να κάνουμε επιτροπές, και ρίχνουμε τον μπαλάκι ας πούμε σε... Και άμα δεν θες να κάνεις κάτι, πώς το λέει, δώσ' το σε μια επιτροπή και δεν κάνεις πράγματα. Ναι, αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι. Εγώ δηλαδή υπόθηκε εκεί ας πούμε ότι θα σταλεί στις παρατάξεις τέλος πάντων μια ειδοποίηση να ορίσουμε άτομα και λοιπά. Δεν ξέρω πώς θα... Θα δω πώς θα ξεκινήσει αυτή η επιτροπή και αναλόγως θα καθορίσω και τη θέση μου. Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί έχουμε τότε δει τέτοιες επιτροπές να γίνονται και τελικά είναι ακριβώς για να υποβαθμίζουν το θέμα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε και να δώσουμε λύσεις. Να δώσουμε λύσεις. Μάλιστα, λοιπόν, να κινητοποιήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, μαράκι μου. Να είστε καλά. Κυρία Κοτσιφάκη, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας και η κυρία Κοτσιφάκη.